Είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για την Κέρκυρα, είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για το Μουσείο Αχίλλειου. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή η συνεργασία μεταξύ της περιφέρειας του Διονύσου, της Δημάρχου και της Κέρκυρας και του Δήμου της Κέρκυρας και φυσικά της Προέδρου του Ελληνικού Συλλόγου Μαρία Κάλλας, της κυρίας Λιάννα Σκουλή. Πάνε 10 μήνες τώρα που ήταν ένα απόγευμα τηλεφωνώντας την κυρία Σκουλή και μοιράζοντας μαζί της μια επιθυμία, ένα όραμα, να κάνουμε στην Κέρκυρα μια έκθεση για τη Μαρία Κάλλας. Ήταν μια στιγμή που τη συζητήσαμε με τη συντονίστρια της Επιτροπής του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, την κυρία Νότα Ψαλοπούλου, και με το Αγκάλι Συνδήμαρχο αμέσως, μια και είναι και η πρόεδρος της Επιτροπής. Και βρισκόμαστε λοιπόν λίγες μέρες πριν από την έναρξη. Θα μιλήσω λίγο τεχνικά. Πρώτα απ' όλα, η έκθεση είναι ανοιχτή δωρεάν για το κοινό της Κέρκυρας και των Επτανήσων. Έτσι λοιπόν, εκτός της ημέρας των Εγγενείων, που δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε παραπάνω από 100 άτομα, αλλά υπάρχουν ακόμα μερικές προσκλήσεις που μπορεί κάποιος και κυρίως η Επτανήσων να ζητήσει και με χαρά να την παραχωρήσουμε, έχουμε την διάλεξη που θα κάνει η κυρία Έλληνα Μαθεόπουλος, η Associated Editor του περιοδικού Opera Now, την Παρασκευή στις 7.30 στο Αχίλλειο. Τα εγγένειά μας είναι για τις 11 Ιουλίου, στις 8 η ώρα το βράδυ. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι 12 του μήνα και 13 του μήνα η είσοδος είναι ελεύθερη, όπως είπαμε, για τους Επτανήσιους Δημότες. Δεν είναι η πρώτη φορά που ανοίγουμε το Αχίλλειο δωρεάν. Ήταν επιθυμία και δικό μου όραμα και φυσικά της ΕΤΑ να δώσουμε το Αχίλλειο στον κόσμο με δωρεάν επισκέψη τη διάρκεια του χρόνου. Το κάναμε και ήταν χαρά μας την 21η Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Την κάναμε επίσης τη 18η Μαΐου, Παγκόσμια ημέρα μουσείων. Τώρα συνεχίζουμε με αυτή την προσφορά και ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συνδιοργανωτές μας. Αλήθεια, ζητώντας από τη Σκάλα του Μιλάνου να μας παραχωρήσει αυτές τις 8 μοναδικές τουαλέτες, η αγωνία μας με την κυρία Σκουλή, στην αρχή είχαμε πει και 3, καταφέραμε 8 και είχαμε θέσεις, τα συναισθήματα είναι πάρα πολύ έντονα. Σε ένα χώρο εμβληματικό, σε ένα κτίριο εμβληματικό, που εφέτος γιορτάζει 130 χρόνια ιστορίας, 1891-2021, το Αχίλλειο ανοίγει και πάλι τις πύλες του για όλους μας. Είναι ευτυχία να έχουν αρχίσει τα έργα του ΕΣΠΑ για την συντήρηση και ανάπτυξη του αναφτόρου και ελπίζουμε μέσα στα χρονικά περιθώρια που έχουμε, που είναι η 31η Δεκεμβρίου του 2023, να παραδώσουμε την ιστορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.